Θαμός με αυτό που διέρευσε από την παραγωγή. Πιο σημαντικές θα είναι η δεύτερη και η τρίτη ασυλία. Πάμε να δούμε το γιατί. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Τα πάνω κάτω αναμένεται να έρθουν τις επόμενες ημέρες στο Survivor All Star, αφού το παιχνίδι γίνεται ατομικό και θα μας προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις. Πάμε όμως να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο νικητής της πρώτης ατομικής ασυλίας κάνει ένα σημαντικό βήμα εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας, μιας και η επικράτησή του θα τον προστατέψει για μία ημέρα. Έτσι, στην πρώτη ψηφοφορία θα είναι καλυμμένος από το ενδεχόμενο να αφήσει τον Άγιο Δομήνικο και να πάρει το αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα. Αυτός όμως που θα κερδίσει τη δεύτερη ασυλία θα είναι προστατευμένος και για τις δύο μέρες, και αυτός που θα κερδίσει τη τρίτη θα είναι προστατευμένος για όλες τις μέρες. Και εδώ έρχεται η μεγάλη ανατροπή που διέρευσε από την παραγωγή. Αν κάποιος παίχτης είναι ήδη υποψήφιος και κερδίσει τη δεύτερη ή τη τρίτη ασυλία, πιθανώς θα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να υποδείξει άλλον στη θέση του προς αποχώρηση. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εύκολα αντιληπτή η σημασία της δεύτερης και της τρίτης ασυλίας. Γράψτε μας στα σχόλια, πώς σας φαίνεται αυτή η απόφαση της παραγωγής? Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.